Γιατί μαζευόμαστε για να συναντήσουμε ένα πρόσωπο που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και εκείνος έρχεται με χαρά να μας συναντήσει. Και είναι εκείνος ο οποίος περπατάει ανάμεσά μας. Είναι ο περιπατών εν το μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών. Ανάμεσά μας απόψη είναι ο Κύριος και κάθε φορά ο Κύριος είναι εδώ. Από τις 7 η ώρα που αρχίζουμε, 7 με 8 στην προσευχή, εμείς καθυστερούμε λιγάκι, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, όμως ο Κύριος έρχεται στην ώρα Του για να μας ευλογήσει, για να μας συναντήσει, για να μας δει και να Τον δούμε, για να μας ακούσει και να Τον ακούσουμε. Θα διαβάσουμε από το 3ο κεφάλαιο των πράξεων, από το 1 εδάφιο, σελίδα 962. Πράξεις των Αποστόλων, γάμα κεφάλαιων, 3ο κεφάλαιο και 1 εδάφιο, σελίδα 962. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης το Ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της σχολός υπάρχων εκκυλίες της μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγωμένη ωραίαν, για να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρον και Ιωάννην, μέλλοντας να εισέρθος εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Αντενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένον να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω. Αλλά ό,τι έχω τούτο συδίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός, εσήκωσε. Και παρευθείς εστερεώθησαν εβάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Και εισήλθε μετ' αυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Κι είδε αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα τον Θεόν. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήταν ο καθήμενος δι' ελεημοσύνην στην ωραία πύλην του ιερού. Και επρίστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής χολός εκράτη των Πέτρων και Ιωάννην, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις ιστοάν τη λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς το λαόν, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο ή τι ατενίζετε εις ημάς, όσοι ανεκάμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξεσε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον εσείς παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Εσείς όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε άνθρωπο νέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, του τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε. Και η πίστηση δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έρθωσει η κερία να ψυχείς από τις παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει τον προκεκυριγμένο εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει να στήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα λαλήσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή, ήτις δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε ή των προφητών και της διαθήκης την οποία έκαμε ο Θεός προς πατέρα Σιμών λέγον προς τον Αβραάμ. Και εν το σπέρμα σου θέλουσι ευλογηθεί πάσε φιλέ της γης. Προς εσάς λοιπόν, πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλε αυτόν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Έχει γίνει η μέρα της Πεντηκοστής, έχει έρθει η ευλογία, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, ευαπτίστηκαν και 120 στο Ανώγιον. Με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου πιστέψανε 3.000 ψυχές, προσετέθησαν εκείνη την ημέρα και ενέμενον εις τη δαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Έχει καθιερωθεί ώρα προσευχής. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν την ώρα της προσευχής την 9η, 3 η ώρα το μεσημέρι, στο Ιερόν
για να προσευχηθούν. Έξω από το ιερό όμως, έξω από το ναό, υπάρχει ένας χολός εκκυλίας της μητρός αυτού, ο οποίος τον πηγαίνουν κάθε μέρα, τον βάζουν εκεί μπροστά, από το πρωί μέχρι ό,τι ώρα αντέξει, για να ζητάει ελεημοσύνη σε αυτούς οι οποίοι πάνε για να προσκυνήσουν, για να προσευχηθούν, για να λατρεύσουν τον Θεό. Και καθώς μπαίνει ο Πέτρος και ο Ιωάννης μέσα, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Δώστε μου κάτι. Αυτό έκανε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να σταματήσουν. Να δουν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι χολός, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει. Και από τη μια έχουν τον άνθρωπο αυτόν, είμαστε εμείς, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, και από την άλλη είναι και ο Κύριος. Ο χολός τι περιμένει, λίγο, κάνα λεπτό. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Ό,τι έχει ο καθένας δίνει και όσο μπορεί και όσο αισθάνεται κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δίνουν τίποτα. Από την άλλη είναι ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι βλέπουν αυτό το πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να σηκωθεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι αδύνατο παρά ανθρώπης να γίνει αυτό. Είναι αδύνατος αυτούς να μπορέσουν να το σηκώσουν και να τον θεραπεύσουν. Και από την άλλη υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεόν, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός δεν μπορεί να το προσπεράσει. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο ο Θεός δεν μπορεί να το παρακάμψει. Δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Θεό. Αυτή την πίστη όμως την έχει και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Δεν βλέπουν το πρόβλημα, βλέπουν τον Κύριο. Το πρόβλημα τι λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να σου δώσουμε, λεφτά δεν έχουμε πάνω, το λένε παρακάτω. Εγώ αργύριον και χρυσίον δεν έχω. Δεν έχω να σου δώσω κάτι, δεν έχω να σου προσφέρω κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά που έχουμε και αν έχουμε κάτι είναι πολύ περιορισμένα και οι ικανότητές μας και οι δυνατότητές μας είναι πάρα πολύ μικρές. Εκείνος όμως ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα είναι ο Κύριος. Και τι χρειάζεται, να στρέψουμε τα μάτια μας όχι στο πρόβλημα αλλά στον Κύριο. Ο Κύριος είναι πάνω από το πρόβλημα, πάνω από τις δυσκολίες, πάνω από αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ο εκατόνταρχος ήταν σαν άνθρωπος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, είχε έναν δούλο ο οποίος λέει ήταν πολύτιμο σε αυτόν και πάει στον Κύριο. Λέει, Κύριε, έχω έναν δούλο που βασανίζεται και πάσχει και υποφέρει. Ο Κύριος έτοιμος είναι να έρθει να θεραπεύσει. Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και τι κάνει, δεν λέει έλα Κύριε, αχ, όχι. Κύριε, δεν είμαι άξιος. Εκτός του ότι πιστεύω ότι μπορείς να το θεραπεύσεις. Αλλά έχω κι εγώ ελαττώματα. Είμαι ανάξιος, είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου, αλλά πες ένα λόγο. Και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχουν είπε με αυτό στρατιώτας και λέγω πήγαινε και πηγαίνει, έλα και έρχεται, κάμε τούτο και κάμνη. Εάν κι εσύ πεις ένα λόγο, τίποτα δεν είναι αδύνατο σε σένα. Και τώρα μας καλεί, αδερφοί, ο Κύριος να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού. Δεν μας καλεί να βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Μας καλεί να δούμε πόσο μεγάλο Θεό έχουμε. Μας καλεί ο Κύριος να δούμε πόσο θαυμαστός είναι, πόσο ένδοξος είναι. Μας καλεί να πάμε να το συναντήσουμε, να δούμε τη δόξα Του και τη δύναμή Του. Ο Αβραάμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό. Και μάλιστα όταν ακόμα δεν είχε παιδί, βγήκε σε ηλικία 75 χρονών από την Ούρ των Χαλδαίων, τον εκάλωσε ο Κύριος, έλα και θα σε κάνω έθνος μέγα. Πριν ακόμα γεννήσει και τον Ισμαήλ, έρχεται ο Θεός ένα βράδυ στον ύπνο του και του λέει, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου και ο μισθός σου θα είναι σφόδρα μεγάλος. Κύριε, τι μισθό θα μου δώσεις. Εγώ είμαι άτεκνος, απέρχομαι, είμαι γύρω στα 85-86, έχει πιάσει μια δεκαετία, θα τα όλα αυτά τον πλούτο το οποίο έχω αποκτήσει, θα τον πάρει ο δούλος μου Ελιέζερ και εντάξει, ως εδώ. Και ο Θεός του λέει, έλα βγες έξω. Είχε ξαστεριά, είχε ο ουρανός γεμάτος αστέρια.
Τα βλέπεις τα άστρα? Τα βλέπω, Κύριε. Μπορείς να τα μετρήσεις? Όχι. Έτσι θα γίνει το σπέρμα σου. Προσέξτε τι λέει η Γραφή. Και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Πιστεύει. Μα εγώ δεν έχω. Εγώ δεν μπορώ. Η Σάρα δεν μπορεί. Ναι, αλλά έτσι θα γίνει το σπέρμα σου. Πώς θα γίνει, Κύριε? Δεν καθούμεθα να δούμε πώς θα το κάνει ο Θεός. Εμείς καλούμεθα να πούμε στο Θεό αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Να πούμε εκείνο το οποίο γίνεται σε μας. Και βέβαια περάσανε 25 χρόνια στον Αβραάμ και έφτασε ηλικία 99 χρονών. Και του λέει ο Θεός, του χρόνου θα έχεις παιδί. Λέει, Κύριε, η Σάρα το ακούει από μέσα, γέλασε. Σάρα, γιατί γέλασες? Δεν γέλασα. Όχι, της λέει, γέλασες. Και ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς περιγράφει αυτήν όλη την κατάσταση. Όταν του είπε ο Θεός ότι του χρόνου θα έχεις παιδί, μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπουων και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε εις την επαγγελία του Θεού διά της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστη δοξάσας τον Θεό. Θα μπορούσε να σκεφτεί όλα τα κακά που έχει. Γέρος, 100 χρονών, η Σάρα 90 χρονών, είναι δυνατόν εγώ να κάνω παιδί? Δεν βλέπει το πρόβλημά του. Τι βλέπει? Αυτό που του λέει ο Θεός. Αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστη, δοξάσας τον Θεόν και κρίνας ότι ο Θεός, δοξάς τον Θεόν και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Το είπε ο Θεός, θα γίνει. Και τι έγινε? Του χρόνου είχε παιδί ο Αβραάμ και η Σάρα. Τον επόμενο χρόνο είχανε τον Ισαάκ. Τώρα μπορούμε να κατευθύνουμε την καρδιά μας στην πίστη ή στην απιστία. Μας μιλάει ο Θεός. Μας λέει ο Θεός το Λόγο Του. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε τις προσκέψεις του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Και καλούμεθα, αδερφοί, να μην γινόμαστε άπιστοι, αλλά πιστοί. Ο Θωμάς, του λένε οι συμμαθητές του, είδαμε τον Κύριο. Ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών. Εάν δεν βάλω εγώ το χέρι στον τύπο των ύλων, αν δεν βάλω εγώ το χέρι μου στην πλευρά, δεν πιστεύω, όλα και όλα. Την άλλη φορά τον ακολούθησα, τα άφησα όλα. Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Εκατονταπλάσια σε αυτή τη ζωή μεταδιωγμών και ζωή αιώνια στον ουρανό. Τώρα όμως, τώρα είμαι επιφυλακτικός, συγκρατημένος απέναντι στον Κύριο. Δεν αφήνομαι, δεν τα αφήνω όλα. Γιατί? Γιατί έπαθα. Εγώ περίμενα να πάμε στην Ιερουσαλήμ να στήσουμε τη βασιλεία. 6 από εδώ πέρα, 6 από την άλλη μεριά. Οι του Ζεβεδαίου θέλανε να είναι στην πρώτη και δεύτερη θέση. Αλλά τέλος πάντων. Και αντί να γίνει αυτό, ο Χριστός πέθανε. Τον πιάσανε, τον συλλάβανε και τον σταυρώσανε. Τον θάψανε. Τον βάλανε στον τάφο. Βάλανε και γύρω-γύρω το, βάλανε και την πέτρα. Βάλανε και φύλακες. Αν δεν βάλω εγώ το χέρι στον τύπο των ύλων, αν δεν βάλω στο χέρι στην πλευρά, δεν θα πιστέψω. Βέβαια, ο Κύριος μας δέχεται όπως και αν είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Την επόμενη Κυριακή ήταν μαζεμένοι οι 11 και μπαίνει ο Κύριος, εννοήσαν κλεισμένες οι πόρτες μες στη μέση. Η ειρήνη ή μην τους λέει και πάλι. Ξέρετε, το πρώτο που χρειαζόμαστε μέσα στη δοκιμασία μας, μέσα στη θλίψη μας, μέσα στο πρόβλημά μας, έχουμε ανάγκη την ειρήνη του Θεού. Να διατηρήσουμε την ειρήνη μας. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας δια της προσευχής και της ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Η πρώτη απάντηση που έρχεται καθώς πάω και λέω στο Θεό αυτό το οποίο μου συμβαίνει και αυτό που γίνεται στη ζωή μου, αυτό το οποίο έχω πάθει τελικά. Το πρώτο δεν είναι να απαντηθεί και να λυθεί το πρόβλημά μου. Το πρώτο είναι να έρθει η ειρήνη μες στην καρδιά μου. Να ησυχάσω. Να αναπαυθώ στα χέρια του Θεού. Να αφήσω τον εαυτό μου στον Κύριο.
Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν, καθώς μπαίνει μέσα, τους λέει ειρήνη ημίν. Το δεύτερο λέει ελαθωμά εδώσει. Αμφισβητείς, αμφιβάλλεις, απιστείς. Έλα να βάλεις το χέρι στον τύπο των ύλων. Έλα να βάλεις και το χέρι σου στην πλευρά μου. Και ακούστε τι λέει. Μη γίνω απιστός, αλλά πιστός. Ο Κύριος έρχεται, σίγουρα. Εντάξει, το πού το... Και την άλλη φορά λέγαμε ότι έρχεται και ήμασταν έτσι πολύ ενθουσιώδεις, αλλά τώρα... Ο Κύριος θεραπεύει, σίγουρα. Ο Κύριος θα βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο απόψε. Είσαι σίγουρος, αδερφέ? Προχτές δεν βάφτισε και λες σήμερα θα βαφτίσει. Πώς το λες? Μας καλούμε, αδερφοί, να μην γινόμαστε άπιστοι, αλλά πιστοί. Να κατευθύνουμε την καρδιά μας στην πίστη του Θεού. Στην πίστη του Ευαγγελίου. Ο Θεός ευαρεστείται σε αυτούς που τον πιστεύουν. Χωρίς πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει τις των Θεών. Τώρα για εμάς που δεν πιστεύουμε, για εμείς που έχουμε λιγοπιστία, εμάς μας ανέχεται και μας υπομένει ο Κύριος. Όταν πήγε ο πατέρας το παιδί του στον Κύριο, που ήταν δαιμονιζόμενο, του λέει πιστεύεις ο γενεάπιστος και διαστραμμένος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει μας, υπομένει την απιστία μας, υπομένει την ολιγοπιστία μας. Ο Κύριος δύο πράγματα ζητάει από μας, να τον πιστέψουμε, να τον εμπιστευτούμε και να τον αγαπήσουμε όπως εκείνος μας αγάπησε. Φέρετε αυτόν προς εμέ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εμείς απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Εκεί μας περιμένει, Να πάμε κοντά του, με την απιστία μας, με την ολιγοπιστία μας, με την αμφιβολία μας, με τους φόβους μας, με τις φοβίες μας, με τις αγωνίες μας, με όλα αυτά τα οποία έχει η καρδιά μας και να τα πούμε ενώπιον του Κυρίου. Να τα βγάλουμε ενώπιον του Θεού. Να εκχαίουμε την καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου. Αν του πούμε αυτό το οποίο νιώθουμε, αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Και είναι έτοιμος εκείνος να αλλάξει όλη την καρδιά. Τώρα ο Πέτρος και ο Ιωάννης στέκονται μπροστά στον παραλυτικό. Δεν είναι ο Πέτρος και ο Ιωάννης που ήταν πριν την Πεντηκοστή, πριν να σταυρωθεί ο Χριστός, όπου τον Πέτρο τον απειλήσανε οι δούλοι και επισκόδια και έφυγε, τον αρνήθηκε, έχει αλλάξει η καρδιά του. Εκείνη η συνάντηση στην λίμνη ήταν καθοριστική για τη ζωή του. Ξέρετε, όταν τον πρωτοσυνάντησε τον Πέτρο, μάλλον όταν του αποκαλύφθηκε, ήταν πάλι εκεί που έπλαινε τα δίχτυα του. Όλη τη νύχτα είχε ψαρέψει, δεν έπιασε τίποτα. Ο Κύριος δίδασκε, εκείνος καθάριζε τα δίχτυα του, του λέει «Πέτρο, μπορώ να βάλω να ανέβω στο πλοίο σου να κηρύξω?» «Ναι, Κύριε». Ανέβηκε, κήρυξε, και αφού τελείωσε ο Κύριος, του λέει «Επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα». Κύριε, λέει, «Δι' όλες τις νυχτώς ο ψαρεύσαντες, δεν επιάσαμε ουδέν, αλλά επί το λόγο σου θα ρίξω το δίχτυ». Και πάει λοιπόν βαθιά, ρίχνει το δίχτυ του και γεμίζει ψάρια. Τόσα πολλά που δεν χωράγανε το δικό του πλοίο και φώναξε και τους συντρόφους από το άλλο πλοίο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ήρθαν και εκεί και γέμισε και εκείνον το πλοίο. Τον κατέλαβε έκσταση, φόβος. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να είσαι στο πλοίο μου. Βγες, Κύριε, γιατί είμαι εγώ, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». «Μη φοβάσαι», του λέει, «από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Προσέξτε, η συνάντηση εκείνη ήταν καθοριστική. Γιατί στο μυαλό του και στην καρδιά του δεν τον εντυπωσιάσαν τα ψάρια, τον εντυπωσίασε ο Κύριος. Ήταν η καλύτερη ψαριά που έπιασε στη ζωή του. Αλλά αφή σας λέει, απαντά οικολούθησε αυτόν. Μετά την Ανάσταση όμως βρίσκεται σε αμηχανία. Η καρδιά του δεν είναι πάλι στην ίδια θέση, όπως όταν τον πρωτοσυνάντησε. Και ξέρετε, ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να έρθουμε όπως όταν τον πρωτοσυναντήσαμε. Εθιμούλη, υπόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Γιατί θέλει να βρούμε την πρώτη μας αγάπη. Τον αρνήθηκα τρεις φορές. Έκλαψα πικρός, αλλά τώρα ο Κύριος τι σκέφτεται?
Τον είδα ότι είναι αναισθημένος. Τον είδα ότι είναι ζωντανός. Αλλά τώρα, πώς με βλέπει εκείνος? Εγώ τον θέλω εκείνος. Και ένα βράδυ λέει στους άλλους συμμαθητές του, υπάγω να αλλιεύσω και εμείς μαζί. Και επαναλαμβάνεται το ίδιο επεισόδιο. Για να γίνει η δεύτερη φορά ίδια με την πρώτη. Όπως όταν τον πρωτοσυνάντησε. Πια 7 μαθητές από τους 11 πήγανε, ψαρέψαν. Και το πρωί έρχεται ο Κύριος. Στον Αγιαλό, παιδιά, έχετε τι να φά προσφάγιο? Διόλης της νυχτός ο ψαρέψας, πάλι τίποτα. Ρίχτε το δίχτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου. Το ρίχνουν, γέμισε το δίχτυ ψάρια. Ο Ιωάννης κατάλαβε, ο Κύριος είναι. Ο Κύριος είναι. Παίρνει το επένδυμά του ο Πέτρος, τα ξεχνάει πάλι όλα. Έχει αυτή την καλή καρδιά, Καθώς είδε τον Κύριο, ξέχασε τα πάντα πάλι. Και πάει μπροστά. Τους έβαλε ο Κύριος, φάγανε. Δεν βιάζεται ο Κύριος. Εμείς έχουμε αγωνία να πούμε στον άλλο για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, να σωθεί, να βαπτιστεί, να... Κάτσε. Κάτσε, δεν βιάζεται ο Κύριος. Τους έβαλε, φάγανε, ησυχάσανε, ηρεμήσανε, ξεκουραστήκανε και απευθύνεται στον Πέτρο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον. Ο πρώτος βαθμός αγάπης μας για τον Κύριο είναι σε σχέση με αυτά τα οποία αγαπάμε και έχουμε στον κόσμο. Τι αγαπάω? Είναι οι συμμαθητές μου, είναι οι φίλοι μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η δουλειά μου, είναι η καριέρα μου, είναι... Τι είναι? Ο καθένας κάτι έχει έμες στην καρδιά του το οποίο το θέλει πάρα πολύ. Και λέει ο Κύριος, με αγαπάς πιο πολύ από αυτά τα οποία έχεις στην πρώτη θέση. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα και πάντα ταύτα θέλουν σας προσθεθεί. Λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Όμως ο Κύριος δεν σταματάει. Δεν είναι να αγαπήσουμε τον Κύριο περισσότερο από τα μάξι μου, την οικογένειά μου. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπώ, του λέει, Κύριε. Το ρωτάει και τρίτη φορά, μ' αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Λυπήθηκε. Δηλαδή, δεν με πιστεύεις? Μήπως δεν με δέχεσαι? Μήπως δεν είμαι άξιος? Μήπως η αγάπη αυτή που έχω δεν είναι τόσο καλή όσο πρέπει? Λυπήθηκε πάντως ο Πέτρος. Δεν ξέρουμε γιατί λυπήθηκε. Δεν μας το περιγράφει ακριβώς η γραφή, αλλά λυπήθηκε. Και του λέει, Σίμων Ιωνά, όταν ήσουν νεότερος, ζώνιες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Μέχρι τώρα αυτό έκανες. Εγώ είμαι Κύριος του εαυτού μου. Φοράω το ζωνάρι μου, έχω την εξουσία μου και πάω όπου θέλω. Και δεν μας εμποδίζει ο Θεός. Όταν γεράσεις, θα σε δέσουνε και θα σε πάνε όπου δεν θέλεις. Και του προφήτευε με ποιο θάνατο πρόκειται να δοξάσει τον Υιόν του Θεού. Από τώρα λοιπόν που εζώνιες τον εαυτό σου, μέχρι τότε που θα σε φέρουνε, θέλω ένα πράγμα από σένα, αφού με αγαπάς. Ακολούθη με. Και αυτό μας ζητάει σε όλους ο Κύριος, αδελφοί. Ακολούθη με. Και μας καλεί να ακολουθήσουμε τον Χριστό όπου αν υπάγει. Εδώ πέρα τώρα ο Πέτρος, ακολουθεί τον Κύριο. Βλέπει το πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο. Βλέπει όμως και τον Κύριο, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από όλα τα προβλήματα. Στο Ζεροβάβελ του λέει ο Θεός, βλέπεις το όρος το μέγα ενώπιό σου? Το βλέπω, Κύριε. Τι είναι, παιδιάς? Τι είσαι εσύ το όρος το μέγα ενώπιον του Ζεροβάβελ? Παιδιάς. Μα καλά, για το Θεό είναι παιδιάς, για το Ζεροβάβελ και για το Ζεροβάβελ είναι παιδιάς. Ουχή δια δυνάμεως όμως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όχι επειδή είμαι καλός και είμαι δυνατός, αλλά επειδή τη δύναμη και τη χάρη και την ευλογία μου τη δίνει ο Θεός. Και ξέρετε, χρειάζεται, αδελφοί, να μπαίνουμε στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπορέσουμε να αποκτούμε τα μάτια του Θεού. Αλλιώς, άμα βλέπουμε τα μάτια αυτά, μας πιάνει απελπισία πολλές φορές, μας πιάνει αγωνία, μας πιάνει φόβος, μας πιάνει ζηλοτυπία,
είδα, λέει, τους ασεβείς, διότι η οφθαλμία αυτών εξέχουσε από το πάχος, ότι δεν λείπει στο θάνατο αυτόν, ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα ματέως εκαθάρισα την καρδία μου και ένυψα εν αθωότητας χείρας μου. Έως σου εισερθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλεια αυτών. Εκεί βλέπω όπως πρέπει να βλέπω. Εκεί μου ανοίγονται τα μάτια. Εκεί βλέπω καθαρά. Εκεί βλέπω καθαρά τον Θεό από τη μια, αλλά και τον εαυτό μου. Αλλά βλέπω και τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Ο Πέτρος λέει στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος περιμένει τώρα κάτι να πάρει από αυτούς, βλέψον εις ημάς. Και ξέρετε, του άνοιξε η όρεξη, θα λέγαμε. Α, κάτι έχουν παραπάνω αυτοί. Φαίνονται καλοί άνθρωποι, έχουν αγάπη. Το πρόσωπό τους λάμπει. Κάτι παραπάνω θα μου δώσουν. Αν μου δώσουν 50 λεπτά, θα μου δώσουν 10 ευρώ. Δεν είναι αυτή η διαφορά που έχει η Εκκλησία, αδερφοί. Η Εκκλησία δεν έχει αυτή τη διαφορά σε σχέση με τον κόσμο. Η Εκκλησία έχει κάτι που δεν έχει ο κόσμος. Και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό έχουμε να δώσουμε στον κόσμο. Τον Χριστό θα δώσουμε στον κόσμο. Μα δεν θα δώσουμε και άμα έχουμε κάτι. Βεβαίως θα δώσουμε. Θα εξυπηρετήσουμε κάποιον, θα βοηθήσουμε έναν ασθενή, θα τον επισκεφθούμε, θα τον περιθάλψουμε. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά πάνω απ' όλα, εκείνο που έχουμε να δώσουμε στους ανθρώπους είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, όταν έγινε, ξέρετε, προχώρησε η Εκκλησία, είχαν τα πάντα κοινά, φέρναν τα λεφτά τους μπροστά στους Αποστόλους, αλλά έτσι όπως γινόταν η μοιρασιά, κάπου έγινε και έτσι λίγο μπέρδεμα, κάπου αισθανόντουσαν μερικοί ότι αδικούνται. Και ακούστε τι λένε οι Απόστολοι. Δεν είναι σωστό, αδερφοί, να αφήσουμε το λόγο του Θεού και την προσευχή και να διακονόμεν εις τας τραπέζας. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, εμείς οι Απόστολοι, η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού και η προσευχή. Το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού και της προσευχής είναι οι τράπεζες. Αν πιάσουμε τις τράπεζες και αφήσουμε το Λόγο, και αυτές θα χαλάσουν. Και αυτές θα υποβαθμιστούν. Και αυτές θα αλλοιωθούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν το Λόγο του Θεού και την προσευχή, και το αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Χριστό είναι όλοι αυτοί οι ωραίοι καρποί τους οποίους παράγει η Εκκλησία του Χριστού. Βλέψον εις ημάς. Και ενώ περίμενε αυτός να πάρει κάτι παραπάνω, του λέει: εγώ αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Και ακούστε τι λέει, και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός. Καλά, να το σηκώσω πάνω και άμα κασάνε κάτσι κάτω. Ξέρετε, είναι αυτό που έκανε που διαβάσαμε. Δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι ήταν νεκρωμένο. Ουδέ την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Αυτή είναι η απιστία. Άμα το σηκώσω και ξανά κάτσει κάτω, αυτή είναι η απιστία. Η πίστη λέει, ο Χριστός θα το σηκώσει. Αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στον Θεό. Δεν βλέπω στο πρόβλημα, βλέπω στον Κύριο. Τώρα πώς θα το πετύχουμε αυτό, δεν το ξέρω. Έχω αρχίσει και το κηρύττω από την Κυριακή και μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να το πετύχουμε. Ώστε να φέρνουμε τα προβλήματά μας, αδερφοί, στον Κύριο. Να βλέπουμε τον Κύριο, να μένουμε με τον Κύριο. Μου λέει ένας αδερφός, και εκεί κάπως ξύπνησα. Λέει, αδερφέ, λέει, έχω αυτή την αγωνία, αυτό το πρόβλημα. Όταν πάω στην προσευχή, αισθάνομαι καλά, ωραία. Με πληρώνει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, ησυχάζω, ηρεμώ, όλα καλά. Αλλά όταν σηκώνομαι και φεύγω, πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Τι κάνουμε, ξέρετε τι κάνουμε? Πάμε το πρόβλημά μας και τα μπαγκάζια μας, τα προβληματικά, στον Κύριο μπροστά και ξεχνιόμαστε. Όλα τα γυρνάμε, τα ξαναπαίρνουμε πάλι τα μπαγκάζια και τα παίρνουμε μαζί μας. Άστα εκεί στον Κύριο. Άστα στον Χριστό. Να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου. Τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως πολύ καλύτερα από ό,τι κάνω εγώ. Πολύ ανώτερα από αυτά που μπορώ να προσφέρω εγώ. Ο Πέτρος αυτός όμως το έχει μάθει. Τον έπιασε από το δεξί του χέρι, το σήκωσε και άρχισε να χοροπηδάει και να δοξάζει τον Θεό.
Και πάνε και μπαίνουν μαζί μέσα στο ιερό. Τον είδε ο κόσμος, καταλαβαίνετε τι έγινε. Μαζεύτηκε και αρχίζαν και κοιτάγαν τώρα τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη. Ποιο έγινε, τι έγινε, αυτός δεν είναι που ήταν εδώ πέρα και δεν μπορούσε να σκοθεί, που του δίναμε ελεημοσύνη. Ναι, τον πιάσανε αυτοί και στο όνομα του Χριστού τον σηκώσανε πάνω. Και τι κοιτάγαν, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ο Πέτρος και όμως και ο Ιωάννης έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους τι έχει συμβεί. Τι κοιτάζεται εις ημάς ως ανεκάουμεν εξιδίας ημών δυνάμεως η ευσεβίας να περιπατεί ούτως. Δεν το κάναμε εμείς, ούτε επειδή έχουμε δύναμη και ευσέβεια. Μα δεν έχεις δύναμη Πνεύματος Αγίου, έχω. Δεν είσαι ευσεβής Απόστολε Πέτρε και Απόστολε Ιωάννη. Είμαστε ευσεβείς, φοβούμεθα τον Θεό, έχουμε φόβο Θεού και ευλάβεια. Αλλά δεν θεραπεύει η ευσέβειά μου και η δύναμή μου. Θεραπεύει ο Χριστός. Θεραπεύει ο Κύριος. Βλέποντας τον Χριστό, πήραμε τη θεραπεία. Τη θεραπεία την έδωσε ο Κύριος. Γι' αυτό και ο εκατόντρακος είπε, Κύριε, πες λόγο. Μα κι εγώ δεν βοήθησα, όχι. Κι εγώ δεν συνέβαλα, όχι. Η πίστης εις τον Ιησού Χριστόν έδωκε εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Στο Χριστό ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση, ο ένος και η ευχαριστία, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Εις αυτόν λέει, έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, εις τους αιώνες των αιώνων. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι τι είμαστε. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλη αλλήλων. Και υπηρετούμε την Εκκλησία του Χριστού με τη χάρη και την ευλογία την οποία ο Κύριος μας εχάρισε. Υπηρετεί, λέει έκαστος, κατά τη χάρη τη δοθήσα εις αυτόν. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και με αυτό το οποίο ο Κύριος μας έδωσε υπηρετούμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Βέβαια, δεν παραλείπει ο Απόστολος Πέτρος σε κάθε κηρυγμά του και σε κάθε συνάντησή του με τον κόσμο να πει ποιος είναι ο Χριστός. Τι κοιτάζετε λοιπόν ως εάν εκάουμεν εξιδίας ημών δυνάμιος ή ευσεβίας να περιπατεί ούτως. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός των πατέρων ημών εδόξασε τον Υιόν αυτού τον Ιησούν, τον οποίον εσείς παρεδόκατε και ειρνήθητε ενώπιον του Παντίου Πιλάτου, ενώ εκείνος ήθελε να τον απολύσει, εσείς όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθηκε και ζητήσατε άνδραφο νέα να χαριστήσει εσάς. Το δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσετε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε. Τώρα τι καλούμεθα, αδερφοί, να κηρύξουμε ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Τώρα πώς θα τα αποδείξουμε αυτό? Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αμέσως μετά λέει, είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως αυτού εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να συμμαρτυρήσει στο κήρυγμα ημών. Το Πνεύμα το Άγιο συνεπεμαρτύρει με σημεία, με τεράστια και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος. Και ευχαριστούμε τον Θεό διότι βεβαίως συμμαρτύρει, αλλά θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη και να κάνει ο Κύριος ένδοξο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς ο Κύριος έρχεται. Θα δυσκολεύουν οι μέρες, θα δυσκολεύουν οι καιροί, θα δυσκολεύουν τα πράγματα γύρω μας, αλλά μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα θα φαίνεται η δόξα του Θεού. Θα φαίνεται η χάρις του Θεού. Θα φαίνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, αυτό κηρύττει. Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ανέστη για τη δικαιοσύνη μας, είναι στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει για μας. Και τώρα όλοι μαζί περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει. Για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Ο Θεός λοιπόν τον ανέστησε και εμείς είμεθα μάρτυρες. Και πας και δια της το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστηση δι' αυτού έδωκε εις αυτόν τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Ένα άλλο εδάφιο μονάχα θέλω να σημειώσω και θα σταματήσουμε. Και λέει, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας και για να έρθωσει καιρή αναψυχής από της παρουσίας αυτού. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μετάνοια, σε επιστροφή,
έρχεται αναψυχή μέσα στην ψυχή του. Αγαλιάται. Ο Δαβίδ όταν αμάρτησε, ένα πράγμα ζήτησε. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Και ξέρετε, καθώς ο άνθρωπος ζει με τον Χριστό, περπατάει με τον Χριστό, ένα από τα χαρακτηριστικά, δεν κηρύττουμε ένα δρόμο ή μια εκκλησία η οποία είναι η αλάνθαστη, δεν κάνουμε κανένα λάθος. Είμαστε οι άνθρωποι που κάνουμε λάθη, αλλά μετανοούμε και επιστρέφουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς μετάνοια. Και χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού είναι ότι μετανοεί και επιστρέφει. Ότι ταπεινώνεται, ότι συντρίβεται η καρδιά του. Αυτή η καρδιά που μας χάρισε ο Θεός που είναι σαρκίνη, από σπάσα στη λιθίνη καρδία και θέλω βάλει σε εσάς καρδία σαρκίνη, δεν θέλουμε ποτέ να σκληρύνει. Δεν θέλουμε ποτέ να πιάσει απ' έξω κέλυφος και να γίνει να ασβεστοποιηθεί απ' έξω, ώστε να είμαι δυνατός. Όχι. Θέλω να είναι μαλακιά, να μετανοεί, να επιστρέφει, να μαλακώνει, να συγχωρεί, να συγχωρείτε. Και κάθε φορά που επιστρέφουμε στον Κύριο, κάθε φορά που μετανοούμε, κάθε φορά που ταπεινώνεται και συντρίβεται η καρδιά μας, μα και θα πουν οι άλλοι γύρω μου, δεν με νοιάζει. Αυτό μου δίνει την είσοδο στα Άγια. Μου δίνει την είσοδο μπροστά στον θρόνο του Θεού και λέω τον Θεό Πατέρα. Εκεί απολαμβάνω τη μεγαλύτερη ελευθερία και αγάπη που γνώρισα ποτέ στον κόσμο. Μου δίνει στιγμές που δεν μπορώ να τις ζήσω πουθενά. Στις καλύτερες διακοπές να κάνετε, στα καλύτερα ξενοδοχεία να πάτε, στο καλύτερο φαγητό να πάτε, ό,τι καλύτερο βάλετε στο μυαλό σας, αυτές οι στιγμές της λύτρωσης, της συγχώρησης, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, της εισόδου στα Άγια, του καθαρισμού των αμαρτιών μας, λέει, με μία θυσία που έκανε άπαξ διαπαντός, δύναται να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Μια φτιάχνει μια τέλεια συνείδηση η οποία είναι καθαρή και λες, μα καλά, πώς αισθάνομαι έτσι, πετάω, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Αδερφέ, την ώρα που αναγεννήθηκα, πέταγα, γύρισα στο δρόμο, στο σπίτι μου πετώντας. Τι έγινε, έφυγε όλη η αμαρτία από μέσα μου. Καθαρίστηκα, αγιάστηκα, πώς, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Προς εσάς λοιπόν πρώτον, λέει ο Απόστολος Πέτρος στους Ισραηλίτες, αλλά ξέρετε ότι ο Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού. Σήμερα ο λαός του είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έστειλε τον Υιόν αυτού Ιησούν, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλε διά να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε από τον πονηριόν ημών. Και χρειάζεται να επιστρέφουμε από τις πονηριές μας, κάτι σκέφτηκα, κάτι είπα, κάτι διαλογίστηκα, κάτι έκανα, να είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Και ξέρετε, στον Κύριο, αδερφοί, δεν πάμε σαν οι καλοί άνθρωποι, αλλά πάμε όπως είμαστε, με τις αμαρτίες μας, με τα λατώματά μας, με τα λάθη μας. Δεν κρυβόμαστε, ήρθα Κύριε να με ευλογήσεις, όχι γιατί το αξίζω. Άμα σκεφτόμαι ότι το αξίζω και τα έκανα όλα καλά και ήρθα να με ευλογήσεις, δεν γίνεται. Ο Ιώβ, ξέρετε τι λέει, εάν έκρυψα την αμαρτία μου ως ο Αδάμ έκανε αμαρτία, αλλά πήγε και κρύφτηκε. Αδάμ, Αδάμ που είσαι, τη φωνή σου ήκουσα Κύριε και κρύφτη. Μα τώρα πώς να πάω μπροστά στον Κύριο, είμαι γυμνός. Ντρέπομαι, αυτή είναι η αλήθεια. Πολλές φορές ντρεπόμαστε. Αλλά ο Κύριος μας δέχεται. Έλα παιδί μου να σε σκεπάσω. Τότε έσφαξε ένα αρνί ο Κύριος και τους έντυσε. Σήμερα έχει πεθάνει ο Ιησούς Χριστός. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Κύριος να ευλογεί στο λόγο του μες στην καρδιά μας.